Για δώστε μας λίγο. Επειδή αναφερθήκατε στο ρόλο μου ως τέλος πάντων εκλεγμένη στο Δήμο Παγκαίος Δημοτική Σύμβουλος, ως πρόεδρος της Κοινοθελούς, νομίζω ο πιο σημαντικός ρόλος για έναν άνθρωπο είναι ο ρόλος του γονιού και πώς δω της μαμάς, έτσι. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, δεν θέλω να φανεί ότι είναι κάτι υπερπροστατευτικό και ότι τα παιδάκια μας να μην πάθουν κάτι, να μην πέσουν και χτυπήσουν. Τα παιδιά μου εμένα είναι μεγάλα, δεν κινδυνεύουν από κάτι τέτοιο να πέσουν και να τρέξουν να τα σηκώσω. Αλλά όταν μιλάμε για ένα πανελλήνιο ή μάλλον ένα παγκόσμιο τέτοιο φαινόμενο όπως αυτό του COVID και τα μέτρα που έχουν πάρθει έως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και φυσικά και για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από ό,τι μας αφήνουν να καταλάβουμε και είναι τόσο αυστηρά για όλους τους επαγγελματίες, για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται, που αγωνίζονται, για τα παιδιά που τόσο καιρό τράβηξαν ό,τι τράβηξαν για να μάθουν γράμματα μέσω των υπολογιστών και μέσω της τηλεδιάσκεψης, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον κωμικοτραγικό στο να μπαίνουν στα λεωφορεία και να στιδιάζονται παιδιά τριών σχολείων, φεύγοντας από το σχολείο τους, έτσι, από την έδρα του κάθε σχολείου. Δεν μπορεί σε ένα λεωφορείο μέσα να είναι 70 και 80 παιδιά και ο COVID να μην υπήρχε ενδιάμεσα και μόνο η επικινδυνότητα που επικρατεί σε ένα φρενάρισμα απλό. Εγώ δεν μιλάω για σύγκρουση, για τρακάρισμα. Ναι. Για αυτά τα παιδιά ποιος θα απολογηθεί? Το θέμα είναι φυσικά ποτέ και μακάρι και σαν μαμά και σαν άνθρωπος εύχομαι να μην συμβεί το παραμικρό. Γιατί έχουμε τρινήσει θύματα, έχουμε κλάψει και για παιδιά που δεν τα γνωρίζουμε. Για ποιο λόγο να συμβαίνει όλο αυτό, ενώ εδώ και δύο εβδομάδες τώρα έχουν ανοίξει τα σχολεία και τελικά όλοι να προσπαθούν και προσπάθειας αποτέλεσμα να μην βλέπουμε. Δηλαδή εγώ σαν μαμά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ σαν δημοτική σύμβουλος δεν μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω κάτι. Αν και φυσικά μέσω του Δήμου Παγκαίου κάναμε όλες τις κινήσεις και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, ναι, και στείλαμε επιστολές σε όσους είναι υπεύθυνοι. Και στην Περιφέρεια και στον Υπουργό και στο Υπουργείο Παιδείας και στους βουλευτές μας και παντού. Ναι, αλλά πρέπει να κινητοποιηθούμε γρήγορα. Χρειάζεται αν περιμένουμε μέσα μας ξανακλείσουν, ναι, τι να το κάνουμε. Αν αρχίσουν να νοσούν τα παιδιά και πάλι φτάσουμε τις 2-3 χιλιάδες κρούσματα και όταν ο γονιός δεν θα μπορέσει να τα απεξέλθει και πλέον να στέλνει και το παιδί του στο σχολείο ούτε με ένα ευρώ για να πάρει ένα κουλούρι, τι να το κάνεις τότε. Μάλιστα, σήμερα έχατε να αντιμετωπίσετε και ένα άλλο γεγονός όμως, έτσι. Και άλλο γεγονός, φυσικά, γιατί συνεχώς προκύπτουν διάφορα γεγονότα. Ναι. Το γεγονός ποιο ήταν το σημερινό? Παραδείγματος χάρη, σχολάσανε νωρίτερα τα παιδιά από ένα σχολείο της Ελευθερούπολη. Έπρεπε να μετακινηθούν, να πάνε στα σπίτια τους, να επιστρέψουν στα σπίτια τους, διότι έγιναν μόνο 2 ώρες μάθημα και μετά οι καθηγητές είχαν συνέλευση. Σχολικά λεωφορεία υπάρχουν στις 2.30 για να πάρουν τους μαθητές και να τους επιστρέψουν. Τα παιδιά από τις 10.30-11 είχαν τελειώσει με τις υποχρεώσεις τους στο σχολείο. Πείτε μου εσείς, τα παιδιά που ήταν από όλα τα γύρω τα χωριά έως και την παραλία Οφρυνίου, πώς θα επιστρέψουνε? Και αναγκάζομαι εγώ και σηκώνομαι και φεύγω από την παραλία Οφρυνίου να φτάσω στην Ελευθερούπολη, να με σταματήσουν για έλεγχο στα διόδια, διότι πώς κινούμε, εφόσον υπάρχει ο COVID, πού πάω, να φτάσω στην Ελευθερούπολη, να πάρω το παιδί μου, να επιστρέψω πάλι πίσω, διότι έπρεπε να περιμένει στην Ελευθερούπολη 4 ώρες και πείτε μου εσείς πού να πάει να περιμένει. Την καφετέρια που την ανοιχτή, στον Μπουγατσατζίδικο που θα μπορούσε να πάει να περάσει την ώρα του. Πού να πάει να περιμένει 4 ώρες ένας άνθρωπος στην Ελευθερούπολη? Πόσο. Πήγανε στα ΚΤΕΛ τα παιδιά, τα λεωφορεία δεν τους παίρνανε. Τα λεωφορεία εννοώ για Θεσσαλονίκη που πηγαίνουνε. Ναι, εντάξει. Είπα τον γιο μου να κόψει κανονικά εισιτήριο ώστε να επιβεβαστεί, όχι να χρησιμοποιήσει το μαθητικό του πάσο, κανονικά. Ναι. Σαν επιβάτης να επιβεβαστεί, να πληρώσει και να γλιτώσει όλη αυτή την ταλαιπωρία. Δεν δεχότανε μαθητές. Υπήρχε ένα δεύτερο λεωφορείο στις 11.30, το οποίο ήταν τοπικό και πήγαινε στο ποδοχώρι, το οποίο επίσης δεν δεχότανε μαθητές. Και όλοι αυτοί οι μαθητές δηλαδή έπρεπε να είναι παρέες, γιατί εννοείται υπήρχε συνωστισμός αφού φύγανε από το σχολείο, μπουλούκι όλα τα παιδιά. Καταλάβατε γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Γιατί δεν στέκουν. Φάσκουν και αντιφάσκουν. Πρέπει να βρεθεί λύση.
Συγγνώμη που σας πήρα μονότερμα, είναι λίγο η αγανάκτηση, είναι λίγο από όλα αυτά που έχουμε μαζέψει τόσους μήνες. Αλλά όταν μπαίνει και αυτό το στοιχείο του παραλόγου μέσα, εγώ δεν ξέρω, ίσως και από τη φύση μου λίγο σαν άνθρωπος, θέλω να μου το εξηγούν, ρε παιδί μου, και να πω ότι γι' αυτό το λόγο δεν γίνονται. Αλλά όταν δεν ξέρω το γιατί και δεν υπάρχει μία εξήγηση, εκεί ναι, αντιδρώ. Μάλιστα. Και φαίνεται αυτό και δεν είστε οι μόνοι, είναι και άλλοι. Ελπίζουμε τα αντανακλαστικά των φορέων να πήρανε. Λόγω και της θέσης μου ίσως, έχω δεχτεί πολλά τηλέφωνα αυτές τις ημέρες για τα παιδιά μας που στοιχειάζονται στα λεωφορεία και έκανα όλα αυτά που έπρεπε να κάνω ως αιρετή, ως τη θέση που έχω και την εκμεταλλεύομαι στην κυριολεξία για τέτοιες καταστάσεις και καλώς την εκμεταλλεύομαι, έτσι. Αλλά θα πρέπει να φανεί και αποτέλεσμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Περιμένουμε τα αποτέλεσμα. Περιμένουμε τώρα για το κλείσιμο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται, γιατί νομίζω έτσι τελικά κινητοποιούνται και δραστηριοποιούνται όσοι έτσι, τουλάχιστον είναι έτσι αρμόδιοι. Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Να είστε καλά, κυρία Χρυσαφούδη. Ευχαριστούμε καλώς πάρα πολύ. Απόγευμα, να είστε καλά. Καλό απόγευμα και σε εσάς.